έχει κάνει μεγάλες θυσίες, έχει κάνει μεγάλες αλλαγές και η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όπως παραδέχθηκε και ο Επίτροπος Μοσκοβισή. Τώρα είναι η ώρα όμως να κάνουν και οι δανειστέ τη δική τους υποχρέωση πράξη. Γιατί η συνεχιζόμενη καθυστέρηση, κύριε Επίτροπε, κάνει ζημιά και στην ελληνική οικονομία και στην ίδια την Ευρωζώνη. Και αυτή η καθυστέρηση οφείλεται, όπω είπε χθε ο ίδιο ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν της, της Βρυξέλλε, σε παράλογες απαιτήσει που έρχονται την τελευταία στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του κυρίου Σόιμπλε, του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας. Είναι ανάγκη όσοι έχουν μυαλό στο κεφάλι τους να προασπίσουν τα οικονομικά και τα γεωπολιτικά συμφέροντα και της Ελλάδας και της Ευρωζώνης. Και αυτό σημαίνει να ολοκληρωθεί η συμφωνία η τεχνική χτες, όχι αύριο. Και να ολοκληρωθεί το συνολικό πακέτο της συμφωνίας μέσα στον Απρίλιο, κύριε Μοσκοβησί. Με ισορροπημένο δημοσιονομικό πακέτο, όπως είπατε κι εσείς, μετά το 18, με βιώσιμο χρέος με ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα και με επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα, γιατί είναι κομμάτι της Ευρώπης. Μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει και οικονομικά και γεωπολιτικά και η χώρα μου και ο λαός μου, αλλά και η Ευρωζώνη. Μην ξεχνάτε ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες φυλάτουν ευρωπαϊκά σύνορα, είναι δίπλα στον παράγοντα αστάθειας που λέγεται Ερντογάν και οι 27 έχουν κάθε λόγο μετά τον Brexit να δείξουν ότι είναι ενωμένοι και σέβονται έμπρακτα και όχι μόνο στα λόγια τις θυσίε του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ.